για ανοιχτές πόρτες της παράταξης ενότητα πολιτών σε συνεργασίες και συνομιλίες με βάση όμως τον προγραμματικό λόγο. Έκανε λόγο για μία ακόμη φορά ο επικεφαλής της παράταξης και δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας. Αφορμή στάθηκαν οι χθεσινές δηλώσεις αλλά και το άνοιγμα του επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή Λάζαρου Νάτσι σε συνεργασίες με άλλες παρατάξεις. Ήδη, όπως έκανε γνωστό, έχει οριστεί συνάντηση με την παράταξη του Θωμά Μπέγκα αλλά και η παραδοχή από πλευράς του Λάζαρου Νάτσι ότι το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα στον Δήμο Ιωαννίνων θα πρέπει να συνεχιστεί. Επ' αυτού λοιπόν κλείθηκε να τοποθετηθεί ο Θωμάς Μπέγκας, υπογραμμίζοντας πως για τις όποιες συζητήσεις βασικό προαπαιτούμενο είναι οι συγκρίσεις επί του προγραμματικού λόγου. Εγώ θα θελήσω να τοποθετηθώ γενικά. Καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία στην παράταξη με επικεφαλής τον κύριο Νάτσι. Να καλοδεχτώ σίγουρα απόψεις οι οποίες στη βάση τους εμπεριέχουν την έννοια της συνεργασίας, είναι σαφές και είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι το ρεαλιστικό σενάριο ότι η επόμενη μέρα απαιτεί συνεργασίες. Να καλοδεχτώ επίσης το γεγονός, έτσι όπως μου το μεταφέρετε εσείς, γιατί πραγματικά δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις, ήμουν στο γραφείο μου μέχρι πολύ αργά και δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις. Να καλοδεχτώ λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει μια αναγνώριση ότι ετούτη η Δημοτική Αρχή έχει υλοποιήσει κάποιο σημαντικό έργο και πάμε να συνεχίσουμε στην επόμενη περίοδο. Και βέβαια, επί της ουσίας, και θεωρώ ότι αυτή είναι και η άποψη του κυρίου Νάτσι και όλων των συμμετεχόντων, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στην πόλη, οι συγκλήσεις θα γίνουν επί του προγραμματικού μας λόγου. Άρα, επί της ουσίας, θα πρέπει όλες οι παρατάξεις να ολοκληρώσουν τον προγραμματικό τους λόγο, να καταθέσουν τα προγράμματά τους για τις εκλογές και στη συνέχεια προφανώς η φιλοσοφία της δικής μας παράταξης είναι ανοιχτές πόρτες, συνομιλίες και πριν και μετά με μόνο σκοπό το καλό του τόπου.